Δεν ξεχνάμε όμως την Εύβοια. Πάμε με τη Μαρία την Καράπα. Έλα Μαρία, καλή σου μέρα. Καλώς την. Καλημέρα Γιώργο. Τι όμορφη που είναι η Χαλκίδα, ρε παιδάκι μου. Στην Αρτάκη είχατε ληστεία τη νύχτα, σε Βενζινάδικο, ε. Είχε ένοπλη ληστεία σε Βενζινάδικο, δύο υπάλληλοι. Ο ληστής, ο φρασίδωτος ληστής, χτύπησε στο κεφάλι έναν υπάλληλο. Αφού του ζήτησε πρώτα να πάρει τα χρήματα από το ταμείο και ο άνθρωπος φυσικά αρνήθηκε. Ναι. Δέχτηκε λοιπόν επίθεση από το ληστή. Ο δεύτερος υπάλληλος, ο οποίος μπήκε και εκείνος στο κατάστημα, πήγε να κινητοποιήσει τον ληστή, δεν τα κατάφερε. Διέφυγε ο ληστής με το χρηματικό ποσό μαζί του. Πάντως η Αρτάκη έχει ουζερή ωραία, έχει ωραία παραλία. Από η Αρτάκη είναι πάρα πολύ ωραία και στο φαγητό της και στα τοπία της. Να ξέρεις ότι την Αρτάκη εμείς τη μάθαμε περισσότερο από την κυρία Θεοδόρου που είναι μαζί μας από την αρχή του χρόνου. Ναι. Και μας έχει πει τα ωραιότερα για την Αρτάκη. Δεν έχω πάει εγώ ποτέ. Πρέπει κάποια περιοδία να είχα κάνει, όχι περιοδία, δημοσιογραφική. Και ακριβώς να είχα περάσει από την Αρτάκη, αλλά βιαζόμασταν, ξέρεις τώρα Μαρία. Πες μου, πάει καλά η Εύβοια? Αυτό μας ενδιαφέρει. Η Εύβοια κινείται σε ρυθμούς καρναβαλιού, με πολλές εκδηλώσεις και βέβαια ήθη και έθιμα που χάνονται, ναι, στον χρόνο. Όπως και στη Σκύρο, βέβαια, που είναι κατάμεστη από τις Σκύρες. Για να ζήσουν, έχει και το έθιμο του Γέρου και της Κορέλας. Ξενοδόχοι λοιπόν και καταστηματάρχες που μιλήσαμε μαζί τους κάνουν λόγο για ρεκόρ κρατήσεων, Γιώργο. Ακριβώς, ακριβώς. Να περάσουμε όμως και στην επιβεβαίωση της αποκλειστικής είδησης που ανεφέραμε την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή σου, που αφορά την απόφαση της κυβέρνησης που παρατείνει και τη νέα χρονιά το North Evia Pass. Ακριβώς, ακριβώς. Η επίσημη ανακοίνωση είναι διαστόματος του Χρήστου Τριαντόπουλου από τη Χαλκίδα. Και σε αυτό το σημείο, Γιώργο, που θα κλείσω με μία ακόμα αποκλειστική είδηση που αφορά τη Βόρεια Εύβοια. Καθώς λίγο πριν από το Πάσχα αναμένεται να επαναληφθεί η έκθεση τοπικών προϊόντων της Βόρειας Εύβοιας, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Σύνταγμα, σε συνεργασία του Διαζώματος με την Περιφέρεια της Ελλάδας. Ακριβώς. Και τον Δήμο Αθηναίων. Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά. Η Μαρία η Καράπα από την Εύβοια, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση να αγαπάς τον τόπο σου. Μεγάλη υπόθεση και βέβαια. Θα πάμε μαζί στην Εύβοια, κύριε Αυτιά. Όχι, θα πάμε στη Σάμμο. Θα πάμε μαζί στην Εύβοια και στη Σάμμο θα πάμε.